Έρχομαι στην Κύπρο το 2010. Ξανακάνω δικηγορία από την αρχή. Δεν ήταν πάντοτε ένας στόχος η διδακτορική έρευνα. Το θέμα έχει να κάνει με την ανάλυση του crowdfunding σε ευρωπαϊκό και κυπριακό δίκαιο. Ουσιαστικά λειτουργεί μέσα από το δίκαιο των συμβάσεων και διαπραγματεύεται ζητήματα τα οποία αφορούν την συμμετοχή χρηματοδότηση σε διάφορους τύπους και μορφές. Αλφα Podcast σήμερα μαζί με τη Δόκτωρ Έλληνα Νίκη Καρλετίδη, μάχημη δικηγόρο και συγγραφέα. Καλώς ήρθες, Έλληνα μου. Καλώς σας βρήκα, Μόνικα. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για εσένα. Θα με συγχωρέσεις να τα διαβάζω, γιατί είναι πολλά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, μάχημη δικηγορία, νομική συμβουλευτική στην Ελλάδα μέχρι το 2010. Μετά ήρθες στην Κύπρο. Δεκαετή νομική εμπειρία ως νομική σύμβουλο σε πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο, δηλαδή τράπεζες. Σωστά. Σωστά, πολύ λοιπόν, σωστά. Και επί του παρόντος είσαι βοηθός διευθύντρια σε κανονιστική συμμόρφωση σε συστημικό πιστωτικό ίδρυμα για τα τελευταία 4 χρόνια. Σωστά. Λοιπόν, εγώ είπα τα βασικά επαγγελματικά. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον εαυτό σου, να γνωριστούμε. Να πούμε καταρχήν ότι κατάγομαι από Κύπριους γονείς. Γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Αθήνα από Κύπριους γονείς. Ήρθα στην Κύπρο το 2010 μετά από περίπου μια δεκαετία μάχημης δικηγορίας. Γεννήθηκα τη δεκαετία του 80, οπότε τα νούμερα που θα ακούσουν οι τηλεθεατές σας έχουν λογική. Ασχολήθηκα πάρα πολύ με το εμπορικό δίκαιο, με το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, με ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με μετόχους, με εταιρείες, με απάτες στο χρηματιστήριο. Απασχολήθηκα και σε ποινικό δικηγόρο στην Ελλάδα αρκετά χρόνια, οπότε είδα και την δύσκολη πτυχή της νομικής, ας πούμε, συμβουλευτικής και της νομικής πια κατάληξης στα δικαστήρια. Πέρασες από όλα δηλαδή. Πέρασα από όλα. Εντάξει, ήταν μεγάλο σχολείο. Και η Νομική Αθηνών ήταν μεγάλο σχολείο από όπου τελείωσα. Είχα έτσι πολύ καλούς μέντορες, δύσκολους καθηγητές από τη μια αλλά και δίκαιους από την άλλη. Οπότε νομίζω ότι εξοπλίστηκα αρκετά καλά. Και τελικώς έρχομαι στην Κύπρο το 2010. Ξανακάνω δικηγορία από την αρχή. Δεν ήθελα να περιμένω μια τριετία να εξομοιωθώ με τον Κύπριο δικηγόρο, όπως ήταν η Ευρωπαϊκή Οδηγία τότε. Οπότε πήγα κανονικά σε δικηγορικό γραφείο, έκανα την άσκηση όπως όλοι οι ασκούμενοι δικηγόροι στην Κύπρο και μετά από την ενασχόλησή μου σε δικηγορικό γραφείο στην Κύπρο μπήκα σε πιστωτικό ίδρυμα όπου και δούλεψα 9,5 περίπου χρόνια. Είχα τη δυνατότητα να δω πάρα πολλές περιπτώσεις πιστωτικών διευκολύνσεων, προβλήματα με τους καταναλωτές, έζησα τη δύσκολη... Ποια χρονιά έγινε αυτό? Το 2011. Όταν εκεί που είχε ξεκινήσει λίγο να φαίνεται το πρόβλημα ακριβώς, που θα ακολουθούσε. Ακριβώς, και ήμουν στη διαδικασία της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Από το 2008 μέχρι το 2012 και από το 2013 και εντεύθεν ήταν η δύσκολη κατάσταση για τα πιστωτικά ιδρύματα. Το 2013 πού σε βρήκε εσένα? Με βρήκε νομική σύμβουλο σε πιστωτικό ίδρυμα. Πολύ δύσκολο. Δύσκολη, φαντάζομαι. Περίοδος, πολύ, πολύ, πολύ περίοδος δύσκολη. Είχε δυσκολία κυρίως στο να αναζητήσουν διευκολύνσεις, πιστωτικές διευκολύνσεις οι πελάτες. Ναι. Ή είχαν δυσκολία στο να τις αποπληρώσουν. Μάλιστα. Οπότε εκεί είχες να λειτουργήσεις προστατευτικά, γενικότερα για το θεσμό. Όχι μόνο για τον πελάτη, όχι μόνο για το πιστωτικό ίδρυμα, αλλά γενικά έπρεπε να βρίσκεις λύσεις. Γιατί αποφάσισες να επιστρέψεις πίσω στην Κύπρο, όχι πίσω, να έρθεις στην Κύπρο? Γιατί αντιλαμβάνομαι, όπως μας είπες, μεγάλωσες στην Αθήνα και ξεκίνησε η πορεία σου η επαγγελματική. Γιατί επέλεξες μετά την Κύπρο? Πάντα μου άρεσε η Κύπρος. Ερχόμασταν από παιδάκια με τους γονείς μου 2 με 3 φορές το χρόνο. Και ήρθα ξανά το 2009, έτσι πολύ καιρό μόνη μου το καλοκαίρι. Και ήθελα να δω πώς είναι η διαδικασία στο αγγλοσαξονικό δίκαιο. Ναι. Οπότε ήρθα σε επαφή και τότε με δικηγόρους φίλους μας και είδα ότι είχε ένα ενδιαφέρον. Οπότε αυτό, σε συνδυασμό με την ποιότητα ζωής στην Κύπρο, το οποίο δεν τυχαία που ονομάζεται νησί της Αφροδίτης, έχει μια γοητεία. Είχε μια ποιότητα ζωής που δεν τη ζούσα εγώ. Σκεφτείτε ότι ήμουν και δούλευα στο κέντρο της Αθήνας με 4 εκατομμύρια ανθρώπους. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η όλη η κατάσταση μια δεκαετία στην Αθήνα, ειδικά με τη μάχη με δικηγορία. Οπότε φάνταζε Κύπρο σε ένα όνειρο. Ναι.
Και είναι όνειρο για μένα. Δεν το έχω μετανιώσει σε καμία περίπτωση. Αυτό θα σε ρωτούσα. Εάν, ακόμα και σε επαγγελματικό επίπεδο, αν το έχεις μετανιώσει. Όχι. Γιατί εντάξει, σαφώς στην Ελλάδα οι ευκαιρίες είναι πολύ περισσότερες λόγω του μεγέθους. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αν υπήρξε έστω έτσι μια στιγμή που να είπες ότι αν ήμουν στην Ελλάδα, θα μπορούσα να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα ή διαφορετικά πράγματα από όσα μπορώ να κάνω στην Κύπρο. Βέβαια, ζεις και το 2013, φαντάζομαι, μια τριετία εκεί full μηχανές για να ανταποκριθείτε στα θέματα της οικονομίας. Νομίζω ότι ήρθε πολύ ομαλά η μεταβασή μου, γιατί ήταν στη φάση που φαινόταν μια κρίση στην Ελλάδα. Mm. Βέβαια, εγώ τότε ήμουν σε δύο δικηγορικά γραφεία, οπότε φάνταζε τελείως παράξενο να πω ότι φεύγω, ας πούμε, από την Ελλάδα, okay, σε μια κατάσταση mm-hmm. που έκανα καριέρα. Όμως, μετά με τη νομική συμβουλευτική στην Κύπρο, νομίζω ότι λόγω και της προσωπικότητάς μου ήταν πάρα πολύ τέριαζε γάντι, θα έλεγα, ναι, σε μένα. Οπότε, σε καμία περίπτωση δεν το μετάνιωσα. Μάθαινα καινούργια πράγματα. Είχα τη δυνατότητα να δω το στάδιο της πρόληψης, το οποίο δεν το ζούσα στην Ελλάδα με τη μάχη με δικηγορία. Mm-hmm. Ήμουν αναγκαστικά στην τελική γραμμή, δηλαδή... Στην πρώτη. Ήμουν στη φάση της τελικής γραμμής, πρώτης γραμμή μεν, γιατί διαχειριζόσουν τις υποθέσεις του πελάτη στο δικαστήριο. Ωστόσο, σκεφτείτε ότι είχαν γίνει όλες οι διαδικασίες. Ναι. Δηλαδή, είχαν ανταλλάξει επιστολές, είχαν υπογράψει τους όρους των συμβάσεων. Έλειπε αυτό το κομμάτι, μου έλειπε το πριν. Το προκαταρκτικό, το πριν, εκείνο που θα μπορούσε ένας νομικός να ασκήσει προληπτικά μία συμβουλευτική επί των υποθέσεων. Το οποίο, οπότε, αντιλαμβάνομαι, σου αρέσει περισσότερο. Με ιντρικάρει. Ναι, με ιντρικάρει, ειδικά τώρα που ξέρω το τέλος μιας, ναι, κατάστασης. Δηλαδή, μπορώ να δω στην αρχή πώς μπορεί να καταλήξει. Άρα, αυτή η εμπειρία που ξεκίνησες από το τέλος και επέστρεψες πίσω στην αρχή, ήταν σου δίνει παράξενο περισσότερα εφόδια για να διαχειριστείς καλύτερα, πιο αποτελεσματικά θα έλεγα, και πιο προστατευτικά την κάθε υπόθεση. Χωρίς όμως αναγκαστικά να δένεις, ναι, να εγκλωβίζεις. Απλά μπορείς να δώσεις μία πραγματικότητα. Βασικά μπορείς να δώσεις κάποια σενάρια τα οποία μπορούν να συμβούν και να τα προλάβεις. Μάλιστα. Πρόληψη. Η εμπειρία πολύ σου σημαντικό δίνει το πλεονέκτημα της πρόληψης, δηλαδή. Ναι. Θέλω να πούμε λίγο για το Cyprus Compliance Association. Μάλιστα. Ποιος είναι ο ρόλος σου εκεί? Καταρχήν να πούμε πώς μπλάκηκα. Ναι. Μπλάκηκα μέσω του ISA, του International Compliance Association, mm-hmm, όταν σε μια κουβέντα που κάναμε εκεί στην Αγγλία, μέσω τηλεσυνδιάσκεψης δηλαδή, είπαμε ότι δεν υπάρχει ένας κυπριακός σύνδεσμος όπου μπορούν οι επαγγελματίες να αποταθούν για τη δική τους εκπαίδευση, για τη δική τους ανέλξη, για τη δική τους προσφορά, mm-hmm, για να μπορούν να βρουν ιδέες που τους ενδιαφέρουν, λύσεις στα ζητήματα που τους απασχολούν. Ενώ σε άλλες χώρες υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες. Υπάρχει ενδιαφέρον από επαγγελματίες? Υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει ενδιαφέρον πολύ. Και δεν είναι αμιγώς μόνο το compliance στο κομμάτι, ενδιαφέρει και άλλους επαγγελματίες. Το risk, το audit, mm-hmm, ανθρώπους που ασχολούνται με τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, με τις επενδυτικές υπηρεσίες, με τις τραπεζικές. Πολύ είναι πάρα που πολύ να εκμεταλλευτούν. Πολύ πλευρό, σαφώς. Οπότε αυτό μας έφερε σε επαφή με τον σημερινό επίτιμο πρόεδρο του Cyprus Compliance Association και σε συζήτηση που κάναμε μαζευτήκαμε μια υπέροχη ομάδα 9-10 ανθρώπων, επαγγελματίες όλοι από διάφορους τομείς και έτσι δημιουργήθηκε το Cyprus Compliance Association. Και εσένα ο ρόλος σου ποιος είναι? Είμαι founding member και director στο σωματείο και έχω υπομειστεί με τον ρόλο που είναι έτσι ο πιο νομικιστικός. Οι διαδικασίες βασικά και οι αρμοδιότητες του γραμματέα της εταιρείας. Mm-hmm. Οπότε οι αρμοδιότητες όπως είναι στον περιεταιριών νόμο, το να συγκαλείς τις συνελεύσεις, να γράφεις τα πρακτικά, να συγκαλείς τους συμβούλους. Έχουμε δημιουργήσει και διάφορες επιτροπές, οπότε συμμετέχω και στην νομική επιτροπή. Και γενικά έτσι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταλλαγή απόψεων. Όλοι ασχολούνται με όλα. Έχετε δημιουργήσει το δικό σας κανάλι, ναι, που μόνο θετικά μπορούν να βγουν, ναι, από, ναι, εκεί, είναι πολλά φαντάζομαι. Υποσχόμενος. Για μένα θεωρώ ότι είναι πολλά υποσχόμενος. Έχει χρόνια που ασχολείσαι με αυτό? Φέτος έγινε το launching, το επίσημο, τον Απρίλιο. Και σταδιακά θα γίνει και η διαδικασία της εγγραφής νέων μελών. Mm-hmm. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να βρει την ιστοσελίδα και μπορεί να μάθει και περισσότερες πληροφορίες. Κάνουμε διάφορα συνέδρια, webinars, trainings. Οργανώνουμε. Είναι πολύ απλά γεγονότα το ωφέλη, ναι, για τους επαγγελματίες, ναι, που θέλουν να δράξουν την ευκαιρία. Αυτό πιστεύω. Έλληνα, διαβάζοντας το
το βιογραφικό σου με πιάσε μια ταραχή. Αλήθεια. Πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά δύσκολα πράγματα, χρονοβόρα πράγματα, που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έχω την ερώτηση πώς θα προλαβαίνεις όλα αυτά επιπλέον με το ρόλο της μαμάς. Μάλιστα. Θα φτάσω μετά όμως. Εδώ θα το αφήσουμε και για μιας κάποιες ηλικίες. Θα το ηλικίας. Θα το απαντήσουμε μετά αυτό. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το PhD, που φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από το βιογραφικό σου. Ναι. Δεν ήταν πάντοτε ένας στόχος η διδακτορική έρευνα. Νομίζω σταδιακά δημιουργήθηκε στη φάση που ένιωθα ότι ήθελα να δημιουργήσω κάτι δικό μου. Mm-hmm. Δηλαδή, ήθελα να δημιουργήσω αφενός κάτι δικό μου και να αφήσω κάτι το οποίο θα αποτελέσει βάση για κάποιον ο οποίος θέλει να δημιουργήσει επίσης κάτι δικό. Μάλιστα. Να του δώσω μια επιλογή, μια ιδέα, ακόμα και αν δεν τον ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα, θα μπορεί να βρει, διότι έχει ζητήματα από διάφορους τομείς που αναλύονται mm-hmm. μέσα εκεί, μπορεί να βρει κάτι το οποίο τον ενδιαφέρει και να το χρησιμοποιήσει να βοηθηθεί στο δικό του τομέα. Ποιο ακριβώς ήταν το θέμα? Το θέμα έχει να κάνει με την ανάλυση του crowdfunding σε ευρωπαϊκό και κυπριακό δίκαιο. Ουσιαστικά λειτουργεί μέσα από το δίκαιο των συμβάσεων και διαπραγματεύεται ζητήματα τα οποία αφορούν την συμμετοχή χρηματοδότηση σε διάφορους τύπους και μορφές, όπως ας πούμε είναι η δωρεά, το δάνειο, η προπόληση, η ανταμοιβή, η επένδυση. Και στην ουσία το μέλημά μου ήταν να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από τον κόσμο των επενδύσεων, να προσφέρει δηλαδή. Ήθελα να είναι ένα πρακτικό εργαλείο, δεν ήθελα να είναι κάτι ακαδημαϊκό απλά, το οποίο θα μείνει ας πούμε στις βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων για άλλους διδακτορικούς. Ήθελες να γίνει ένα εγχειρίδιο για τους Ήθελα επαγγελματίες του κλάδου. Ήθελα να αποτελέσει, ναι, κάτι, ένα βοήθημα πρακτικό, για αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν, για τους νομικούς συμβούλους που μπορεί να θέλουν να εμπλακούν, για τους δικαστές που θα δικάσουν και για τους βουλευτές μας, οι οποίοι θα κληθούν, ο νομοθέτης βασικά, θα κληθεί να νομοθετήσει για ορισμένα από αυτά τα ζητήματα. Οπότε προσπάθησα να συμπεριλάβω τις αντικρουόμενες τάσεις και τα αντικρουόμενα δικαιώματα των μερών, ώστε να δημιουργήσω μία ομπρέλα ουσιαστικά mm-hmm. για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ο θεσμός αυτός. Και εξού και το βιβλίο. Ναι. Εξού και το βιβλίο που θα έρθουμε μετά όμως. Mm-hmm. Το αφήνω και το βιβλίο για μετά, γιατί είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Μεγάλο κομμάτι. Πάμε λίγο πίσω να πούμε λίγο για τις ισορροπίες, πώς τα καταφέρνεις, πώς δημιουργείς όλο αυτό το περιεχόμενο. Ταυτόχρονα εργάζεσαι. Σαφώς. Ταυτόχρονα είσαι μαμά. Mm-hmm. Έχω δύο παιδάκια, 8 και 10 χρονών. Να σου ζήσουν. Έναν σύντροφο που είναι πολύ απαιτητικός και πολύ υποστηρικτικός βεβαίως. Δεν θα γινόταν διαφορετικά, φαντάζομαι, άλλωστε, αν δεν είχες ένα σύντροφο που σε στηρίζει σε όλο αυτό. Είναι πολύ δουλειά αυτό το πράγμα που κάνεις. Δεν είναι. Δεν θα μπορούσε. Στην ουσία, πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με όραμα, με προγραμματισμό και με πάρα πολύ μεγάλη θυσία. Δηλαδή, υπήρχαν, ας πούμε, νύχτες που δεν κοιμόμουν. Δηλαδή, δεν υπήρχε άλλος χρόνος. Αναγκαστικά έπρεπε να είναι ή ανάμεσα στις δραστηριότητες των παιδιών, όταν ήταν και οι δύο δεν κάπου. Δεν μπορείς να στερήσεις κάτι από τα παιδιά σε αυτή τη δεν φάση. Δεν μπορείς να στερήσεις, δεν μπορείς και δεν θέλεις κιόλας. Φυσικά. Οπότε έγραφα σε φάσεις που, ας πούμε, ήταν στη δραστηριότητα. 5 λεπτά, 10, 15, μια ώρα, όσο είχα. Όσο έκλεβε. Όσο είχα. Και τις νύχτες. Δηλαδή, υπήρχαν νύχτες, ας πούμε, που κοιμόμουν μία ώρα, έβαζα το ξυπνητήρι για την επόμενη και έλεγε σε μία ώρα και 30 λεπτά θα έχεις. Σε δύο ώρες την καλύτερη περίπτωση. Για πόσο καιρό κράτησε αυτό το πράγμα? Ένα χρόνο, ενάμιση, η δύσκολη περίοδο της συγγραφής. Πολύ δύσκολη περίοδο της συγγραφής. Πολύ δύσκολο. Προηγουμένως ήταν πιο εύκολο γιατί ήταν η έρευνα. Οπότε εκεί ήταν είχα πιο να κάνω. Flexible. Ναι, ήταν στο δικό μου χώρο, χρόνο, ναι. Ήταν διαφορετικό. Και μπορούσε να τραβήξει και λίγο περισσότερο. Δεν με πίεζε κάτι, ας πούμε, να τελειώσει. Μπορώ να καταλάβω ότι το βαθμό δυσκολίας, γιατί είναι αυτό καμιά φορά που συζητάμε και με άλλους συναδέλφους, όσοι έχουμε παιδιά, ότι έρχεσαι στη δουλειά, πρέπει να ανταποκριθείς, θα σχολάσεις, θα πας στο σπίτι, θα συνεχίσεις τη ρουτίνα ή ό,τι άλλο καινούριο θέλεις να εντάξεις μέσα στη ρουτίνα, αλλά έχεις την υποχρέωση την επόμενη το πρωί που θα ξαναρθείς πίσω στη δουλειά να είσαι δημιουργικός, να είσαι παραγωγικός, να είσαι σωστός απέναντι στον εργοδότη. Σωστό. Και διερωτόμαστε πότε τελειώνει αυτό το δεν πράγμα. Τελειώνει. Πότε, πού νομίζω σταματά, ποτέ. Πού είναι το όριο. Ποτέ δεν τελειώνει. Ποτέ δεν τελειώνει. Βασικά, νομίζω το τι με βοήθησε εμένα είναι
Ο καλύτερος ο προγραμματισμός, δηλαδή, εντάξει, σε σχέση με το βιβλίο ή την έρευνα, όσο καλύτερος ήταν ο προγραμματισμός μου, τόσο πιο εύκολο ήταν να εστιάζω και να εξεκλέβω χρόνο. Αλλά και τις πρωινές ώρες της δουλειάς δεν μπορείς να μην είσαι αποτελεσματικότατος, υγιής, να έχεις κοιμηθεί σωστά, να είσαι ισορροπημένος, να μην έχεις νεύρα, να μπορείς να αντιληφθείς σωστά, να εξυπηρετήσεις σωστά. Δεν μπορείς, γιατί έχουμε να κάνουμε ανθρώπους. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι εκείνο. Συνδέεται και λίγο η ανάγκη για εξέλιξη. Είναι βαθιά ανάγκη δική μου αυτή. Θεωρώ ότι είναι ανθρώπινη ανάγκη και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μπορεί να τα κάνω με έναν τρόπο έτσι πιο σκληρό για μένα και πιο επώδυνο για μένα, γιατί γίνονται και όλα μαζί, αλλά έμαθα ότι έτσι λειτουργούσα δηλαδή και στο παρελθόν και από μικρή. Έμαθα ότι οι συνθήκες δεν μπορεί να είναι ποτέ ιδανικές. Ποτέ όμως. Ή μάλλον σπάνια. Είναι αυτό που συζητούμε τόσα χρόνια για τη γυναικεία επαγγελματική εξέλιξη και ότι χρειαζόμαστε πιο πολλές γυναίκες σε σημαντικές θέσεις, σε σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνονται, αλλά ταυτόχρονα είναι τόσο δύσκολο για μια γυναίκα και επαγγελματία και μαμά να τα φέρει βόλτα όλα είναι αυτά. Είναι δύσκολο πολύ, δεν είναι όμως ακατόρθωτο. Φυσικά και όχι, και είναι και πολύ εντυπωσιακό και μπράβο που το καταφέρνεις, είναι πολύ εντυπωσιακό. Απλά εγώ μένω στο πόσο δύσκολο είναι. Είναι πολύ. Είναι πολύ. Υπήρξαν και μέρες, ας πούμε, που ήμουν στο όριο της εξάντλησης. Ναι, ή, ας πούμε, μπορεί να έφτανα και υπερκόπωση. Ή, ας πούμε, το γελίο που λέω πολλές φορές. Δούλευα τη νύχτα, πατούσα το μάους του υπολογιστή, για κλάσματα δευτερολέπτου κοιμόμουν όρθια και χωρίς να είμαι καν ακουμπισμένη πίσω, δηλαδή ήμουνα μπροστά. Και έπιανα τον εαυτό μου ότι άνοιγα τα μάτια μου και είχα κοιμηθεί κλάσματα δευτερολέπτου και έτριχε οθόνη γιατί πατούσα το μάους. Πατούσες το μάους. Τα παιδιά σου πώς το διανύουν όλο αυτό? Τα παιδιά μου προσπαθούσα να τα εμπλέκω, να μην τους στερώ πολλές ώρες από μένα. Εξού και δούλευα τη νύχτα, αλλά και σε φάση που υπήρχε η ανάγκη να γίνεται τη μέρα, τους έφερνα στο γραφείο, καθόμασταν κοντά. Ας πούμε, έβαζα τα αγόρια να διαβάζουν πίσω μου, να τους ακούω, είτε την ανάγνωσή τους, είτε τις ασκήσεις τους, να κάθονται δίπλα μου, να διακόπτω, να κάνουμε τις ασκήσεις που πρέπει να δούμε, να ελέγξουμε. Εντάξει, νομίζω. Το καλό ήταν ότι αντιλαμβάνονταν πλέον σε αυτή την ηλικία το έργο που γίνεται. Και προσαρμόστηκαν εύκολα. Ήξεραν ότι θα τελειώσει κάποτε. Περίμεναν να τελειώσει. Αυτό είναι σημαντικό. Ζητούσαν να τελειώσει. Ναι, γιατί ήθελαν τη μαμά τους. Ναι. Γι' αυτό είναι πιο δύσκολο για τη γυναίκα από ότι είναι για τον άντρα. Δηλαδή πιο εύκολα δέχονταν ότι ο μπαμπάς μου δουλεύει μέχρι 8 γιατί ώρα τη όμως, νύχτα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω τα μωρά στη... Γεννιούνται με αυτό το DNA μέσα στο κεφάλι τους. Τα πρώτα χρόνια, νομίζω το εξηγεί και η επιστήμη της ψυχολογίας και της ψυχανάλυσης πολύ καλύτερα. Δεν είναι ειδικότητά μου, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους χρειάζονται πολύ περισσότερο τη μητέρα. Ενώ μεγαλώνοντας χρειάζονται τον πατέρα, ο οποίος με κάποιο τρόπο λειτουργεί, είναι λες και τους εισάγει στην κοινωνία. Σαν πρότυπο. Ναι. Είναι σαν πρότυπο. Και μετά και οι δύο, και παράλληλα και οι δύο. Αλλά ναι, είναι δύσκολο. Εγώ συμπάσχω με όλες τις γυναίκες του κόσμου, οι οποίες έχουν είτε υψηλές θέσεις, είτε κάνουν κάποιο έργο το οποίο θέλει απαιτητικές ώρες και θυσίες μεγάλες. Ναι, μα αυτό έχει να κάνει είτε μια γυναίκα είναι λειτουργός σε μια υπεραγορά, είτε είναι λειτουργός σε ένα τραπεζικό ίδρυμα. Σαφώς. Δεν έχει να κάνει. Αυτό που υπερθεματίζουμε εδώ είναι οι γυναίκες που θέλουν το κάτι παραπάνω από το 8ωρο στη δουλειά. Είτε είναι χειρονακτική εργασία, είτε είναι γραφειακή εργασία. Εμείς τώρα απλά επισημάνουμε τις γυναίκες που κάνουν και ένα διδακτορικό, συμμετέχουν και σε έναν άλλον οργανισμό και τα καταφέρνουν με κάποιο τρόπο να πολλαπλασιάζουν το 24ωρο ναι. Και να τα προλαβαίνουν όλα. Με κλωνοποίηση. Ναι, με κλωνοποίηση. Γιατί επέλεξες το crowdfunding? Τι σε τράβηξε σε αυτό το κομμάτι? Με τράβηξε το ότι είναι ένα καινοτόμο από μόνο του αντικείμενο. Συνδυάζει πάρα πολλά αντικείμενα. Αλλά εξήγησε μας το λίγο ακριβώς. Στην ουσία... Είναι ένα αντικείμενο το οποίο ο τρόπος που το μελέτησα ήταν οι καμπάνιες οι οποίες αναρτώνται στο διαδίκτυο, μέσα σε διάφορες πλατφόρμες, όπου έχουμε έναν δημιουργό ο οποίος αναζητά χρηματοδότηση και από την άλλη έχουμε τους χρηματοδότες του. Και κάπου ανάμεσα σε όλο αυτό λειτουργεί και η πλατφόρμα ουσιαστικά του crowdfunding.
Ήταν εντυπωσιακό, διότι δεν υπήρχαν σχετικές νομοθεσίες, δεν υπήρχαν σχετικές νομολογίες και ήταν μία πραγματικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν μία πραγματικότητα η οποία λειτουργούσε ούτως ή άλλως στην αγορά. Υπήρχαν πάρα πολλά άρθρα, μελέτες κτλ. Σε διάφορες επιστήμες, δηλαδή στην επιστήμη του μάρκετινγκ, στην πολιτική επιστήμη, στην οικονομία, κάποια νομικά άρθρα. Και υπήρχαν πλατφόρμες και στην Κύπρο. Mm-hmm. Υπήρχαν Κύπροι οι οποίοι κατέφευγαν σε πλατφόρμες στο εξωτερικό. Άρα ήταν πολύ περισσότερο μια πραγματικότητα mm-hmm. από το οποίο άρα αντιλαμβανόμασταν. Υπήρχε ενδιαφέρον. Υπήρχε ενδιαφέρον και δεν υπήρχε όμως καταγεγραμμένη συστηματική μέθοδος γι' αυτό. Okay. Είχα την ευκαιρία να πούμε κάποτε στην Αθήνα, όταν ήμουν στο δικηγορικό μου γραφείο, να μας επισκεφθεί ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την εμπειρία σε δύο αμερικάνικες πλατφόρμες και ενώ είχαν γίνει όλες οι διαδικασίες, είχαν τελειώσει οι εκστρατείες του κτλ, θεώρησε ότι είχε χάσει πάρα πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων και προσπαθούσε να δει πώς δικαστικά θα επιδιώξει με κάποια αγωγή να ανακτήσει τα κεφάλαια αυτά. Τελικώς βέβαια επιλύθηκε μέσω φιλικής διευθέτησης mm-hmm. η διαφορά, αλλά εκείνο μου είχε μείνει σαν παράδειγμα. Σαν παράδειγμα. Έχτισες πάνω σε αυτή ναι, την ναι, υπόθεση. Ναι, ναι, διότι δεν υπήρχε προηγούμενο και επειδή συνδυάζει πάρα πολλά μοντέλα νομικών συμβάσεων, mm-hmm. δηλαδή μπορεί να είναι μια δωρεά με κάτι άλλο, μπορεί να είναι ανταμοιβή με δωρεά, με προπόληση, μπορεί να είναι επένδυση με κάποιες δανειακές μορφές. Είναι πολυσύνθετες οι μορφές που πραγματώνει η πράξη. Οπότε είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον για ένα νομικό να δω πώς αυτό το πράγμα μπορεί να συστηματοποιηθεί και πώς, επίσης ήμουν τυχερή όταν ξεκίνησα την έρευνα, ξεκινούσε η πρόταση τότε του επενδυτικού μοντέλου. Οπότε είχα ας πούμε μία βάση για μία από τις μορφές. Mm. Οπότε δεν ήταν τόσο. Κάποιες μου προσπάθησαν να με αποθαρρύνουν λέγοντάς μου ότι με αυτό το αντικείμενο δεν υπάρχει, πώς θα βασιστείς, τι έρευνα θα κάνεις κτλ. Α, θα κάνω έρευνα για να το και βρω. Και είπα ότι θα το κάνω εξ αρχής. Θα το κάνω εξ αρχής. Δηλαδή, πόσο καιρό σου πήρε? Μου πήρε μία τριετία η έρευνα, διότι ανέβαινα και εγώ στις πλατφόρμες, συμμετείχα ως επενδυτής με μικροποσά, ναι, ζητούσα από άλλους φίλους να κάνουν το ίδιο για να σου δούμε πώς γίνεται ακριβώς. Να δούμε. Αυτή είναι η σωστή έρευνα. Αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος να το μάθεις, όρους δεν μπορούσες να έχεις. Πρωτογενές υλικό. Ακριβώς. Οπότε λειτουργήσαμε έτσι με cases και μετά με τον κανονισμό του επενδυτικού και με διάφορες άλλες, στην ουσία μελέτησα το υφιστάμενο δίκαιο, τις υφιστάμενες νομολογίες mm-hmm. και από εκεί και πέρα δημιούργησα ένα νέο δίκαιο για το crowdfunding. Αυτό έκανα. Είχα έναν εξαιρετικό μέντορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, τον Φιλίπ Ζουκλέ, ο οποίος ήταν όσο αυστηρός έπρεπε και όσο φιλελεύθερος έπρεπε, πολύ υποστηρικτικός, πανέμπειρος στο συγκεκριμένο τομέα του δικαίου, όχι στο crowdfunding, αλλά σε όλους mm-hmm. από το οποίο αποτελείται το crowdfunding. Και στην ουσία με υποστήριξε με πρακτικούς τρόπους. Άρα στην ουσία, Έλενα, εσύ κατάφερες να παντρέψεις δύο διαφορετικά πράγματα. Την νομική, με όλο αυτό που δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, με την έρευνα για το crowdfunding, και να τα μαζέψεις όλα μαζί σε ένα βιβλίο. Βασικά συγκέντρωσα πληροφορίες, ανέλησα δίκαια και νομοθετικές ρυθμίσεις από διαφορετικούς κλάδους του δικαίου και από διαφορετικούς τομείς. Χρησιμοποίησα το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, το εταιρικό δίκαιο, το δίκαιο των συμβάσεων και διάφορες άλλες νομοθετικές, ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορά το δάνειο, τις επενδύσεις και ουσιαστικά δημιούργησα ένα πρώτο δίκαιο για το crowdfunding, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιος επιθυμεί να ασχοληθεί με αυτό. Αυτή θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το πράγμα που δημιούργησες? Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Αυτός ο οδηγός. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον νομοθέτη, mm-hmm. ο οποίος μπορεί να βρει καθοδήγηση με τον τρόπο που αναλύθηκαν οι διατάξεις για να δει πώς θα δημιουργήσει, θα τροποποιήσει mm-hmm. ή θα φτιάξει καινούριους κανόνες δικαίου για το συγκεκριμένο αντικείμενο που αποτελείται από πολύ διαφορετικές συμβάσεις δικαίου μεταξύ τους. Μετά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους νομικούς, οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο, μπορούν να πατήσουν πάνω στην έρευνα δηλαδή που έχω κάνει, στον τρόπο που έχω αναλύσει τις διατάξεις και να δημιουργήσουν οι ίδιοι. Αυτό ήταν μέλημά μου δηλαδή και σκοπός μου, να μπορέσουν να πατήσουν κάπου, να έχουν μια στέρεη δομή mm-hmm. και να λειτουργήσουν οι ίδιοι, να συμβουλεύσουν τον πελάτη τους, να συμβουλεύσουν οι ίδιοι πλατφόρμες, να λειτουργήσουν σαν δικηγόροι αύριο μεθαύριο σε κάποια διαφορά.
Και βεβαίως οι πρωταγωνιστές οι ίδιοι προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν μια σχετικά απλή γλώσσα, ναι, χωρίς να στερείται νομικού, ναι, νοήματος, ναι, ναι, και επιστημονικού λόγου. Να είναι κατανοητή. Για να είναι κατανοητή. Σε όποιον δεν έχει τις γνώσεις που έχεις εσύ σαν νομικός. Τουλάχιστον σε ένα γενικό πεδίο να μπορεί να πάρει μια πληροφορία, ναι, αν την ενδιαφέρει. Υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα μέσα, νομοθεσίες, κατάλογοι από πίσω δικαστικών αποφάσεων μπορεί να χρησιμοποιήσουν, να δουν πώς βασίστηκα και έβγαλα την έρευνα και να δημιουργήσουν κάτι δικό τους ουσιαστικά. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που κατάφερες να δημιουργήσεις. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Βγήκε με πάρα πολλή δουλειά, ναι, με έμπνευση. Σαφώς. Με πολύ καλή καθοδήγηση και θα δείτε στις πρώτες σελίδες, ευχαριστώ πάρα πολύ κόσμο που με βοήθησε. Άλλους επιστήμονες, συνεργάτες, φίλους, οι οποίοι ακόμα και μια ιδέα μου μπορούσα να την υποβάλω, ας πούμε, στη ματιά ενός άλλου ανθρώπου, είτε ο οποίος έχει ένα οικονομικό background, να δούμε πώς αυτό το πράγμα, ας πούμε, συνάδει, αρμόζει. Πώς να μάθεις κάτι καινούργιο. Κάτι καινούργιο. Μια καινούργια ιδέα που θα σου δώσει όθηση για να εξελίξεις, ναι, και κάτι, ναι, άλλο. Ναι, και να υποβάλεις και τη δική σου ιδέα, να την τεστάρεις ουσιαστικά. Ναι. Θέλω να πάμε λίγο στην προηγούμενη νομική εμπειρία που κουβαλάς μαζί σου στο τραπεζικό δίκαιο, στο δίκαιο της κεφαλαίας αγοράς και στο εμπορικό δίκαιο. Mm-hmm. Πώς όλα αυτά σε βοήθησαν? Με βοήθησαν πάρα πολύ, διότι μπορούσα να δω τα προβλήματα στο εμπορικό δίκαιο και ως μάχημη δικηγόρος και ως πλέον λειτουργός μέσω της νομικής συμβουλευτικής από την τράπεζα. Όταν λέμε εμπορικό δίκαιο, τι ακριβώς εννοούμε? Εννοούμε πολλά πράγματα. Εννοούμε την εμπορική δραστηριότητα μιας τράπεζας, ας πούμε. Mm-hmm. Έχει τη σχέση της με τους πελάτες και έχει και τη λειτουργία της ως οργανισμός. Ναι. Δηλαδή έχει τις εποπτικές της ανάγκες, okay, τις εποπτικές της υποχρεώσεις και έχει και τις σχέσεις της με τους πελάτες, οι οποίες άπτονται και εποπτικών λειτουργιών βεβαίως, mm-hmm, αλλά έχουν να κάνουν και με το αμιγώς πελατειακό ρυθμιστικό πλαίσιο. Mm-hmm. Εφαρμόζονται πάρα πολλές νομοθεσίες πάνω σε ένα πιστωτικό ίδρυμα. Δηλαδή, είναι γοητευτικό και είναι και εξαντλητικό ταυτόχρονα. Φαντάζομαι. Και κοστοβόρο για ένα πιστωτικό ίδρυμα να μπορέσει να διατηρείται, να βγάζει νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και παράλληλα να διατηρεί και το στάτους που απαιτείται, αλλά και την απαραίτητη νομική υποχρέωση κάθε φορά. Με βοήθησε γιατί είδα όρους συμβάσεων, δανειακών, όρους εγγυήσεων, είδα από την αρχή πώς ξεκινάει μια πιστωτική σχέση μέχρι το πώς ολοκληρώνεται, τα κομμάτια των πληστηριασμών, τους όρους των συστημάτων πληρωμών, στις απλές σχέσεις, ας πούμε, που βγάζουμε μια πιστωτική κάρτα ή κάνουμε μια πληρωμή. Πίσω από όλα αυτά πάντα κρύβεται ένα νομικό πλαίσιο. Σαφώς, στην ουσία. Σαφώς είναι τεράστιο το νομικό πλαίσιο. Τεράστιο. Και ναι, πάρα πολλές ειδικές ρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γνωρίζει κανείς για να ασχοληθεί με αυτό και να μπορέσει να αντιληφθεί ουσιαστικά πάντοτε υπάρχει μια εξισορρόπηση, δηλαδή μεταξύ του νομικού πλαισίου και της δημιουργίας, της προσφοράς. Και πού είναι αυτό? Είναι δύσκολο να το βρίσκεις, ναι, αλλά πρέπει να το διατηρείς για να μπορείς να βρίσκεις λύσεις και να διατηρείσαι. Ανταγωνιστικός, γιατί με ένα πιστωτικό ίδρυμα είναι πολύ δύσκολο και να διατηρήσει και να εξελίσσεσαι όμως ταυτόχρονα. Γιατί δεν μπορείς απλά να διατηρήσεις, κάποια στιγμή θα σταματήσει η διατήρηση. Μα τώρα πόσο με τους παίκτες της αγοράς, με το καινούργιο το PSD2, PSD3, PSR που έρχεται, είναι πάρα πολλοί παίκτες στην αγορά, ναι, οι οποίοι είναι ανταγωνιστικοί προς τις τράπεζες. Πάμε να δούμε λίγο για τις επενδύσεις και για την καινοτομία. Πού βρισκόμαστε? Το crowdfunding είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι των επενδύσεων. Εγώ θα έλεγα ένα απόσπαστο κομμάτι. Σαφώς. Αυτό το επιθετό θα χρησιμοποιούσα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και την καινοτομία. Σαφώς. Καταρχήν, από μόνος του θεσμός είναι καινοτόμος, διότι διαρκώς, ναι, εξελίσσεται με βάση, ναι, την φυσικά, αλλαγή της τεχνολογίας. Εκτός τούτου όμως, και οι συμβάσεις οι οποίες μπορούν να συνάπτονται στο πλαίσιο, mm-hmm, αυτού, ειδικά το κομμάτι το δανειακό και το κομμάτι το επενδυτικό, από τον αμιγός του δικαίου της κεφαλαιαγοράς και του ευρύτερου κλάδου των επενδύσεων. Επίσης, είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί να δώσει νέες δουλειές, νέες εργασίες. Να ανοίξει πολλές θέσεις εργασίας. Βεβαίως. Πολλές. Και πολλές νέες υπηρεσίες. Και για υφιστάμενους επαγγελματίες, ναι, αλλά και για νέους. Και για νέους. Που, ναι, τώρα προσπαθούν να δουν τι μπορούν να κάνουν. Οπότε αυτό, εκείνοι που μας ακούν, θεωρώ ότι πρέπει να το βάλουν μέσα στα πλάνα τους, σε επίπεδο στρατηγικής δηλαδή. Mm-hmm.
Και θα βοηθήσει πάρα πολύ την Κυπριακή αγορά. Μπορεί κάποιος νέος επιχειρηματίας που θέλει να δημιουργήσει κάτι να συμβουλευτεί από το βιβλίο σου. Σαφώς. Μπορεί να πάρει γνώση, σαφώς, πρακτική γνώση. Σαφώς. Σαφώς μπορεί και στα τμήματα τα οποία τον απασχολούν ή τον ενδιαφέρουν περισσότερο. Υπάρχει και μεγάλη αρθρογραφία στην οποία παραπέμπω. Υπάρχουν όμως και λύσεις τις οποίες δίνω και για το δανειακό το μοντέλο και για το επενδυτικό το μοντέλο, αλλά και για τα άλλα είδη, αν κανείς ενδιαφέρεται για τα άλλα. Οπότε το βιβλίο είναι προσανατολισμένο και στις μικρές εταιρείες και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ναι, και γιατί... στις startups και στις fintechs και στις μεγάλες εταιρείες οι οποίες θέλουν να λειτουργήσουν. Γιατί όλα αυτά μας απασχολούν τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως. Startups, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις από νέο κόσμο που δεν έχει τα κεφάλαια. Σαφώς. Και όλοι προσπαθούν να δουν και κανείς δεν ξέρει από ποιον μπορεί να συμβουλευτεί και να συμβουλευτεί σωστά. Mm-hmm. Όχι απλά θα κάνεις αυτό και αυτό. Πρακτικά, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Χρειάζεται πάντως μια καλή μελέτη για οποιονδήποτε θέλει να ξεκινήσει. Χρειάζεται μια καλή μελέτη σε σχέση με το τι επιδιώκει ο ίδιος. Ποιος είναι ο τελικός στόχος. Ποιος είναι ο αρχικός του, η μεσοπρόθεσμη στόχη του και ο τελικός του σκοπός. Ποιο είναι το κεφάλαιο το οποίο θέλει να διαθέσει. Και θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το κατάλληλο μοντέλο μέσα από το οποίο μπορεί να λειτουργήσει. Είναι ένας πρακτικός οδηγός. Θα μπορούσε κάποιος να πει. Ναι. Ναι. Και καλούμε όλους όσοι εύχομαι ενδιαφέρονται να το αξιοποιήσουν. Αναμένω από τον αναγνώστη να μας το πει ο ίδιος. Ναι. Είχα την τύχη οι δικαστές του Ανωτάτου, δια επιστολών, όταν τους δώρισα τα βιβλία μου, να μου πουν την άποψή τους. Μάλιστα ένας εντυμότατος μου εξέθεσε το ότι εκτός του ότι είναι πρωτότυπο ζήτημα και πολύ σημαντικό πρωτοποριακό για το δίκαιο γενικότερα και το δίκαιο των συμβάσεων, είναι γραμμένο σε έναν, μου γράφει, είναι γραμμένο σε μία γλώσσα η οποία μπορεί να γίνει κατανοητή και από έναν μη νομικό. Μα αυτό είναι το αυτό θέμα. Αυτό για μένα ήταν το ζητούμενο. Αυτό είναι. Διότι ξεκινώντας στη νομική Αθηνών, δεν θα ξεχάσω συγκεκριμένα βιβλία τα οποία ήταν και μικρά, ήταν και στοϊκά. Όταν είσαι φοιτητής στο πρώτο εξάμηνο, στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου, ξεκινάς στη νομική επιστήμη που από την τρίτη ηλικίου μέχρι το Πανεπιστήμιο έχει μια τεράστια απέχεια τη φωτός, θα έλεγα. Το να διαβάζεις, ας πούμε, παραγράφους οι οποίες ήταν τόσο στοϊκές, σπαρτιάτικα γραμμένες, επιστημονικές μεν, αλλά για τις αναλύσεις ήθελες άπειρες ώρες, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είναι γι' αυτό το λόγο που αποφάσισες να γράψεις το δικό σου βιβλίο. Θα ήθελα ένας φοιτητής να μπορεί να το χρησιμοποιήσει, αλλά θα ήθελα και ένας επαγγελματίας να μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ναι, και επίσης θα ήθελα και ένας απλός άνθρωπος να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ναι, αυτός ήταν ο σκοπός. Αυτός ήταν ο σκοπός. Αυτός ήταν. Πότε έγινε η έκδοση του βιβλίου σου, να πούμε και λίγα έτσι πιο για το βιβλίο. Πολύ πρόσφατα, Μάρτιο-Απρίλιο του 2024. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με την νομική βιβλιοθήκη που ήταν ο εκδότης. Πάρα πολλοί επαγγελματίες, πολύ γρήγοροι, εικονογράφησαν και το βιβλίο. Ήταν πολύ γρήγορη γενικά η έκδοση. Ωραία. Καλό αυτό είναι να λέγονται και να γίνονται ευχάριστες διαδικασίες. Ναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, είπαμε σε ποιους απευθύνεται, σε όλους, σαφώς. Είτε είναι νομική είτε δεν είναι νομική. Σε όποιους έχουν το όραμα να δημιουργήσουν κάτι καινούριο, μπορούν να συμβουλευτούν τις ένωμες σχέσεις, τη συμμετοχική χρηματοδότηση, crowdfunding. Εγώ θα το διαβάσω και θα σου πω τα σχόλιά μου. Τι άλλο να περιμένουμε από σένα? Καταρχάς θα γίνει, φαντάζομαι, κάποια παρουσίαση για το βιβλίο. Θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου, ακόμα δεν την έχουμε έτσι ορίσει. Θα μας ενημερώσεις και θα το ενημερώσουμε και εμείς στον κόσμο. Βεβαίως. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο κοινό που ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Πολλοί καταφεύγουν στο εξωτερικό. Εμένα αυτό με συγκίνησε περισσότερο. Ναι. Το ότι πολλοί Κύπροι καταφεύγουν στο εξωτερικό, ενώ θα μπορούσαν να μείνουν στην Κύπρο. Είναι κρίμα να χάνονται από την Κύπρο αυτά τα μυαλά και οι ιδέες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, έχεις απόλυτο δίκαιο. Το διαπιστώνουμε όλοι, νομίζω, αυτό. Οπότε, αν το κρατάμε και ως μια προσπάθεια να κρατήσουμε τις ιδέες και τις υλοποιήσεις στην Κύπρο μας, mm-hmm, που θέλουμε να την αναπτύξουμε. Και τι άλλο να περιμένουμε από εσένα, γιατί είμαι σίγουρη ότι ετοιμάζεις κάτι καινούριο. Δεν γίνεται μετά από όλα αυτά να μην κάνεις κάτι. Έρχονται κάποιες εκπαιδεύσεις. Ήδη κάναμε ένα training πρακτικό με τη νομική βιβλιοθήκη και την Podium της εταιρείας του κ. Χαρτσιώτη, του δικηγορικού γραφείου. Πήγε πάρα πολύ καλά. Μες τον Ιούνιο
πριν λίγο καιρό δηλαδή. Έρχονται κάποιες εκπαιδεύσεις, είμαι και εκπαιδεύτρια της Ανάδο, οπότε με ενδιαφέρει η διαβίου μάθηση, με ενδιαφέρει το να απευθύνομαι σε ενήλικες και επαγγελματίες. Μάλλον το επόμενο που θα γίνει θα αφορά τα συστήματα πληρωμών, το PSD2, PSD3 και το κομμάτι του PSR, τα καινούργια που έρχονται. Θα περιμένουμε δηλαδή καινούργιο βιβλίο γιατί, για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν θα είναι καινούργιο βιβλίο, αρθρογραφία θα υπάρχει σίγουρα. Σίγουρα. Με ενδιαφέρει, ναι. Είσαι παιδί της διαβίου μάθησης. Νομίζω εγώ αυτό ναι. καταλαβαίνω. Ναι. Σου δίνει ζωή, σου είναι δίνει δύναμη. Είναι ο αρχαιολινικός τρόπος ζωής αυτός, θεωρώ. Ναι. Είναι ο αρχαιολινικός τρόπος ζωής που επιτάσσει το ότι δεν σταματάει κανείς να μαθαίνει. Δεν τελειώνει ποτέ η γνώση, δεν τελειώνει αυτό ποτέ είναι η πολύ μάθηση. Σωστό, απλά είναι δύσκολο στην πράξη. Αρκεί κανείς να πιστεύει ότι ξεκινάει πάντα από το μηδέν. Ναι. Εγώ τι σκέφτομαι. Ότι ξεκινάω πάντα από το μηδέν, η εμπειρία υπάρχει, δεν χάνεται. Σε βοηθάει αυτό να μένεις λίγο ταπεινός και να μπορείς να είσαι ανοιχτός για οτιδήποτε συμβαίνει στο μέλλον. Μάλιστα. Ελένα μου, σε ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Ευχαριστώ. Σου εύχομαι κάθε καλή επιτυχία για το βιβλίο σου, ευχαριστώ. Για το μέλλον σου, πολύ. Για ό,τι άλλο καινούριο ετοιμάζεις. Είσαι σαφώς μια γυναίκα πρότυπο για όλες τις υπόλοιπες. Μαθαίνεις συνέχεια καινούργια πράγματα, τα εξελίξεις και τα μεταλαμπαδεύεις και στον υπόλοιπο κόσμο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ ελπίζω γι' αυτό. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Μονικά.